Ομορφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και μπορούμε να ευχόμαστε πλέον ο ένας τον άλλον καλό φθινόπωρο. Οι θερμές ημέρες του καλοκαιριού φαντάζουν μακριά και κάθε ημέρα είναι πιο σύντομη από την τελευταία. Ο φυσικός κόσμος, για παράδειγμα τα δέντρα, θα αλλάξουν σύντομα και αυτά το χρώμα των φύλων τους και θα αποκτήσουν το χρώμα της εποχής τους. Παρατηρούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι και η φύση αντιλαμβάνεται τα κελεύσματα του Δημιουργού της. Συντροφιά με τους Αγίους. Και σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Θα μιλήσουμε σήμερα για μία εορτή που έχει κεντρική θέση τη συγκεκριμένη ημέρα. Σήμερα η Εκκλησία μας στέκεται ενώπιον του γεγονότος της συλλήψεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Και από εχθές με τον Εσπερινό και σήμερα με τη Θεία Λειτουργία εγκομιάζεται ο προφήτης, μιας και με τη σύλληψή του από τους γονείς του ο κόσμος μας ήρθε ένα βήμα πιο κοντά στη σωτηρία του. Ο λόγος είναι για το κήρυγμα της προετοιμασίας του λαού να δεχθεί το μετέπειτα κήρυγμα και τη δημόσια δράση του Χριστού μας. Σαφώς φωτίζει τον μέλλοντα πάσαν την οικουμένη αυλεψία νοσούσαν χόρευε ζαχαρία εκβών παρησία προφήτης του υψίστου έστιν ο μέλλον τίκτεστε. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το λόγο τον θεολογικό του Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμων για το γεγονός της συλλήψεως του Ιωάννου του Προδρόμου. Δώσ' μας τίμιε πρόδρομε, φωνή, σύ που υπήρξες η φωνή του λόγου. Δώσ' μας την αυγή, εσύ που είσαι το λιχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο πρόδρομος του Θεού λόγου. Δεν θέλουμε να συγκομιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Είναι φτωχά, πάμφτωχα. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκόμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιο μικρό από την αξία σου. Λοιπόν, να σιγήσω και να μην προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και το θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μην πετύχω ένα εγκόμιο, άξιο του προσώπου σου και της χάριτός σου. Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με την μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκομιάσει τον ευεργέτη του. Γι' αυτό, όλο και πιο πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες με τη σύλληψη και γέννησή σου τη σιωπή του πατέρα σου, του Ζαχαρία. «Ας μιλήσουμε, αδελφοί μου», συνεχίζει ο Άγιος Σοφρόνιος τώρα, «για τη θαυμαστή σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου». Και πριν από τη σύλληψή του, αυτός φανερώθηκε πως θα γίνει μέγας και τρανός και πως θα υπηρετήσει την προσδοκία των ανθρώπων και πολύ πιο μεγάλες και σωτήρες υποθέσεις, εφόσον δεν θα έμενε άσχετος από τις συνέπειες που είχε για όλο το ανθρώπινο γένος η πτώση των πρωτοπλάστων και η αποστασία από το Θεό. Και ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης βρήκε το πλήρωμά του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι οι δίκαιοι άνδρες και προφήτες περίμεναν. Περίμεναν με ιερή λαχτάρα τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους και την ποθούσαν και το εύχονταν με ειδικές δεήσεις και το ζητούσαν από το Θεό. Όπως ο Αβραάμ, ο Δαβίδ και τόσοι άλλοι. Μάλιστα δε και ο Σιμεών
που το πέτυχε να τον δεχτεί στην αγκαλιά του στις τελευταίες ημέρες της επηγής ζωής του. Ανάμεσα σε τέτοιους ανθρώπους διακρινόταν και ο πρεσβύτης και η ιερέα Ζαχαρίας, που τα χρόνια του είχαν περάσει και μαζί με τη σωματική παρακμή είχαν φέρει και το θάνατο πιο κοντά του. Αυτός προσευχόταν στο Θεό συχνά και επίμονα, γιατί η γλώσσα του δεν είχε δεθεί να μη στερηθεί ένα τέτοιο θέαμα που όλοι το περίμεναν, ούτε να βρει το θάνατο που ήταν τόσο κοντά στην πόρτα του πριν να δει το σωτήρα του κόσμου. Αυτή την προσευχή πάντοτε την έκανε ο Άγιος αυτός γέροντας στο Θεό, παρακαλώντας τον τόσο να κάνει ώστε το φως της σωτηρίας να λάμψει γρήγορα, όσο και να του επιτρέψει του ίδιου να δει την ανατολή αυτού του φωτός. Και για να μην τον αρπάξει ο θάνατος, αμέτωχο αυτής της θεωρίας, ακριβώς τη στιγμή που θα έφτανε το πλήρωμα του χρόνου για αυτή την προσευχή, αλλά περισσότερο τότε που προσέφερε στο Θεό τις λατρευτικές του υπηρεσίες, σύμφωνα με τον νόμο. Τον παρακαλούσε λοιπόν η πραγματοποίηση αυτής της υποσχέσεως να γίνει γρήγορα, ώστε όσο το δυνατόν πιο πνευματικά και πιο τέλεια να λυτρωθούν από το βάρος της αμαρτίας όλοι εκείνοι που μοιράζονταν μαζί του την ιεροσύνη. Αυτό το έκανε κάθε φορά που στο καιρό της εφημερίας του έμπαινε στα Άγια των Αγίων να προσφέρει το θυμίαμα. Εκεί που μια φορά το χρόνο έμπαινε μονάχα ο αρχιερεύς, έχοντας ραντισμένα τα χέρια του με αίμα και δηλώνοντας έτσι τόσο φανερά με αυτή την πράξη του τη θυσία του Σωτήρα Χριστού, η οποία θα ήταν η μοναδική και πραγματική θυσία που την πρόσφερε στο Θεό και Πατέρα του ο ίδιος και σαν αρχιερέας και σαν θύμα, σαν αμνός που θυσιάστηκε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, όλου του ανθρωπίνου γένους. Μέσα στα Άγια των Αγίων λοιπόν είχε βρεθεί, αγαπητοί ακροατές, και ο Ζαχαρίας, γιατί ήταν άξιος και είχε τον ιερατικό βαθμό για μια τέτοια υπηρεσία. Και συνεχίζει ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων. Καθώς λοιπόν βρισκόταν στο θυσιαστήριο, δέχτηκε μέσα στην επίμονη προσευχή του την επίσκεψη ουρανίου αγγέλου. Τον είδε να στέκεται δεξιά από το θυσιαστήριο που του προσφερόταν το θυμίαμα και να του μιλάει για τον ερχομό του Λόγου του Θεού στη γη, χαρίζοντάς του έτσι την πιο ουράνια και ευχάριστη αγγελία. Ο άγγελος που έφερε αυτά τα σπουδαία μηνύματα ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Αυτός και μόνο με το όνομά του φανερώνει τη σημασία που είχαν τα μηνύματα που έφερνε. Γιατί αυτός ήρθε στο θυσιαστήριο να αναγγείλει θαυμαστά γεγονότα που θα γινόταν πριν από την ανανθρώπιση του Θεού, για την οποία και ο Ζαχαρίας τόσο επίμονα παρακαλούσε αυτά τα χρόνια. Αυτόν τον Ζαχαρία τον είδε ο άγγελος του Θεού να συγκλονίζεται από το όραμα της παρουσίας του και κατάλαβε ότι όσο πιο πολύ φοβόταν, τόσο πιο πολύ και κλονιζόταν. Ο τρόμος του Ζαχαρία φανέρωνε ότι έφτανε ο χρόνος που θα σταματούσε η απόλυτη ισχύ του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και ότι ήρθε ο καιρός που οι άνθρωποι θα ακολουθούσαν το δρόμο του Ευαγγελίου. Διώχνει λοιπόν το φόβο από τον Ζαχαρία και στη συνέχεια του δίνει τα ευχάριστα μηνύματα. «Τι φοβάσαι, σεβάσμιε γέροντα, τώρα που παίρνεις αυτά που ζητάς, τώρα που λυτρώνεσαι από το βάρος της νομικής λατρείας, τώρα που βλέπεις το φως μετά από τη σκιά. Αντίθετα, πρέπει να χαρείς και να ευχαριστηθείς μαζί μου, γιατί αυτά από τη φύση τους είναι πρόξενα χαράς και ευφροσύνης. Η λύτρωση των ανθρώπων βρίσκεται πιο κοντά τους. Έφτασε η ώρα να σηκωθούν οι πεσμένοι. Ο νόμος βρήκε το σκοπό του. Έχει πια ανατείλει ο καιρός της Θείας Χάριτος. Θα δεις το Θεό Λόγο να σαρκώνεται από την Παρθένο Μαρία, να γεννέται όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι και να σώζει όλο το ανθρώπινο γένος. Όχι μόνο να θαυμάσεις αυτά που τόσο επιθύμησες, αλλά και να τα υπηρετήσεις. Μπρος λοιπόν. Για να πιστέψεις δε στα λόγια μου, του λέει ο Αρχάγγελος, προσθέτω, και σε παρακαλώ να πιστέψεις. Ένα αξιοθαύμαστο γεγονός και σου αποκαλύπτω ότι θα γίνουν πραγματικότητα εκείνα τα οποία είχε χάσει η ελπίδα σου ότι θα δεις. Ποια είναι αυτά? Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει ιό και θα τον ονομάσεις Ιωάννη και θα δοκιμάσεις χαρά και αγαλίαση και πολλοί θα χαρούν με τη γέννησή του. Αυτός θα αναδειχθεί μεγάλος, πολύ μεγάλος ενώπιον του Κυρίου και δεν θα πιει κρασί και άλλα ποτά και θα γεμίσει από το Άγιο Πνεύμα από τον καιρό ακόμα που θα βρίσκεται στην κοιλιά της μάνας του και πολλούς απογόνους θα επαναφέρει με τη μετάνοια στον Κύριο και Θεό τους. Θα προπορευθούν πριν από αυτόν
και θα ετοιμάσει όλους που θα έχουν καλή προαίρεση ώστε να δεχθούν τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ γεννήθηκε από στήρα γυναίκα, αλλά δεν ήταν γυρασμένη. Και ο Ιακώβ και ο Ιωσήφ ήταν καρποί στήρων γυναικών. Ο δε Ισαάκ γεννήθηκε μεν από γυρασμένους γονείς, αλλά κανείς δεν πληρώθηκε από Άγιο Πνεύμα όταν ακόμη ήταν στην κοιλιά της μάνας του. Ούτε η γέννησή τους προξένησε τόση χαρά, όση αξιώθηκε ο πρόδρομος της παγκόσμιας χαράς και κανείς δεν έγινε στρατάρχης του παρθενικού τάγματος όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Πόσο δε μεγάλη απόσταση υπάρχει τελικά μεταξύ παρθενίας και ηθικής ακεραιότητας, το μαρτυρούν μόνες τους αυτές οι ίδιες οι αρετές. Μπροστά λοιπόν στα υπέροχα και ανυπέρβλητα δώρα του Ιωάννη και ο Ζαχαρίας έμεινε κατάπληκτος και η πολλή του αμηχανία τον έκανε να δεχτεί με το νου του το κεντρί της δυσπιστίας. Και συνεχίζει ο Άγιος Σοφρόνιος να μας λέει «Αποτόλμησε, ναι, αποτόλμησε να εκφράσει προς τον Άγγελο εκείνα τα φοβερά λόγια της δυσπιστίας. Τι είναι αυτό που θα με κάνει εμένα να πιστέψω αυτά που μου λες, αφού είμαστε γέροι?» Αυτά βέβαια δεν τα είπε ως πατέρας του Ιωάννου, αλλά ως εκπρόσωπος του στενόφωνου και βραδίγλωσσου νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό το λόγο αμέσως σιώπησε ως τιμωρία της δυσπιστίας του, για να προσημάνει ότι η ισχύ του Μωσαϊκού νόμου θα σταματήσει μόλις φανερωθεί πλέον ως άνθρωπος ο σαρκωμένος λόγος, ο μεγάλος νομοθέτης της χάριτος Ιησούς Χριστός. Έπρεπε να δεχτεί με απλή πίστη ότι ο Θεός μπορούσε να κάνει αν ήθελε οποιοδήποτε αξιοθαύμαστο και υπερφυσικό έργο. Τα πίστεψε όμως όλα αυτά ο Ζαχαρίας όταν ο Γαβριήλ του επέβαλε τη σιωπή μέχρι να γίνουν αυτά που του φανέρωσε. Αυτό το σημείο θα έχεις να είσαι βουβός, επειδή δεν πίστεψε στα λόγια μου. Εφόσον λοιπόν δυσπίστησε για τη γέννηση της φωνής του λόγου, ήταν δίκαιο να στερηθεί και τη δική του φωνή, συμπληρώνει ο Άγιος Σοφρόνιος και συνεχίζει. Ο Ιωάννης λοιπόν βλάστησε στην άγονη γη, δηλαδή στη στήρα μήτρα της μάνας του, και κήρυξε στην έρημο την Ιουδαϊκή, δηλαδή στις ψυχές που δεν είχαν καρπούς πίστεως. Γιατί πώς θα μπορούσε ποτέ να μην πιστεί στα χαρμόσυνα αυτά μηνύματα ο σεβάσμιος αυτός γέροντας Ζαχαρίας, που όχι μόνο πίστευε στον νόμο, αλλά δίδασκε και τους άλλους να περιμένουν τον Μεσσία και προσευχόταν επίμονα γι' αυτό. Προτύπωνε λοιπόν και συμβόλιζε ο ίδιος τη δυσπιστία όλων εκείνων που θα έμεναν έξω από την πίστη του Ιησού Χριστού. Ο μεγάλος λοιπόν αυτός Ζαχαρίας δυσπίστησε μυστικά και πιο μυστικά χάνει τη φωνή του για να φανερώσει με τον τρόπο αυτό πόσο παράλογη θα είναι η δυσπιστία των Ιουδαίων για τον αναμενόμενο Μεσσία. Ο Ζαχαρίας, αγαπητοί ακροατές, ετοιμάστηκε από το Θεό και στάθηκε στα χέρια του Θεού ένα τέλειο αλλά και κατάλληλο όργανο. Το πνευματικό του ανάστημα φανερώνεται από αυτά που προφήτευσε για το παιδί του λέγοντας «Και εσύ παιδί μου θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου, γιατί θα προηγηθείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις τις καρδιές των ανθρώπων τους δρόμους του». Άρα, όπως είναι γραμμένο, ο Ζαχαρίας πληρώθηκε από το Άγιο Πνεύμα και δεν θα γινόταν πατέρας του Ιωάννου αν δεν ήταν άξιος για μια τέτοια τιμή και ευλογία. Η Ευαγγελική Μαρτυρία που αναφέρεται στους γονείς του Ιωάννου φανερώνει ότι ζούσαν πάνω στην Ακρόπολη των Αρετών. Γι' αυτό τους αποκάλεσε δίκαιους ενώπιον του Κυρίου. Και συλλαμβάνεται στην κοιλιά της Αγίας Μάνας του που ήταν κοσμημένη με προφητικό χάρισμα από τον ιερέα και προφήτη πατέρα του. Ο Ιωάννης, που μόνος από τους ανθρώπους αξιώθηκε να προφητεύσει όντας ακόμα στην κοιλιά της μάνας του, όταν αξιώθηκε να αναγνωρίσει το Δεσπότη Χριστό μέσα στην κοιλιά της Παρθένου. Έτσι και πριν από την ώρα του έγινε προάγγελος για τον ερχομό του Χριστού και δεν στάθηκε τίποτα ικανό να τον εμποδίσει. Και βέβαια γνωρίζουμε όμως ότι λύθηκε η αφωνία του Ζαχαρία όταν έδωσε το όνομα του Ιωάννου που σημαίνει «δώρο», «χάρη Θεού». Εμείς που αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε τον τρόπο που ανέτειλε ο λίχνος και που χαρίζει σε εμάς την αντάβια του Αγίου Πνεύματος, να προσπαθήσουμε να ζήσουμε και να μεταδώσουμε τα μυστικά αυτά νοήματα που κρύβονταν στη σύλληψη και το όνομα του Αγίου Ιωάννου, καταλήγει ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων. Με αυτούς τους λόγους θα κάνουμε τώρα σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας συντροφιά με τους Αγίους και με εσάς.
Δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές, της σημερινής μας εκπομπής «Συντροφιά με τους Αγίους» από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Στο μικρόφωνο, πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Ακούσαμε πριν λίγο το λόγο του Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμων για τη σημερινή εορτή της συλλήψεως του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Στην εκπομπή μας για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να αναφερθούμε με οδηγό τον Τίμιο Πρόδρομο πώς θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα στον πνευματικό μας αγώνα. Η μορφή και το κήρυγμα του βαπτιστού είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει ως πνευματικό όπλο η Εκκλησία μας σε αυτό το συγκεκριμένο προαναφερόμενο θέμα. Στη σχέση μας με το Θεό, αγαπητοί ακροατές, χρειαζόμαστε τις τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Με αυτές διαμορφώνεται μέσα μας καρδιά παιδιού. Συλλογήσου. Πώς είναι ένας καλός και ενάρετος γιος, πώς αισθάνεται και πώς αντιμετωπίζει τον πατέρα του. Πόση αγάπη και εμπιστοσύνη του έχει. Με πόσο σεβασμό και με πόση ευλάβεια στέκεται μπροστά του. Πόση υπακοή του κάνει. Πόση ευγνωμοσύνη νιώθει για όσα του προσφέρει. Με πόσο ζήλο εργάζεται στα πατρικά έργα. Με πόσο πόθο προστρέχει κοντά του σε κάθε περίσταση. Αλλά, αγαπητέ ακροατή και ακροάτηρια, και με πόση ταπείνωση υπομένει τις παιδευτικές του τιμωρίες. Έτσι πρέπει να διαθέσεις και εσύ την καρδιά σου απέναντι στον Κύριο, τον ουράνιο πατέρα και πλάστη σου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σωστής σχέσεώς σου με αυτόν θα τα πούμε στη συνέχεια. Πρώτον, το πιο βασικό στοιχείο είναι η αγάπη, καθώς μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός το διακήρυξε. Να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και η πιο μεγάλη εντολή. Τι σημαίνει όμως τελικά, το έχουμε σκεφτεί ποτέ, να αγαπάς τον Θεό? Σημαίνει πως ο νου σου είναι προσκολλημένος σε εκείνον, αυτό λέγεται μνήμη Θεού, πως οι επιθυμίες σου όλες συγκλίνουν σε εκείνον, πως τα μέλη του σώματός σου και οι αισθήσεις σου και οι ψυχικές σου δυνάμεις στο σύνολό τους εκτελούν θεληματικά και αβίαστα το Άγιο θέλημά του. Προς το θέλημα του Θεού σε έλκει ακατανίκητα η αγάπη, που τις αιτίες της ανακαλύπτει σε όλα τα κτίσματα, σε όλη την πλάση, μια και όλα σε οδηγούν στον τέλειο και άπειρο δημιουργό. Δεύτερον, ο φόβος του Θεού είναι το δεύτερο στοιχείο της σωστής σχέσεώς μας μαζί του. Όταν όμως στην περίπτωση αυτή μιλάμε για φόβο, εδώ υπάρχει μία πλάνη, μία σύγχυση. Δεν πρέπει να τον εννοήσουμε με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, δηλαδή σαν τρόμαγμα. Μήτε σαν φόβο δουλικό που επιβάλλει ακούσια υποταγή για την αποφυγή οδυνηρής τιμωρίας. Ο φόβος του Θεού είναι, θα λέγαμε, φόβος φιλικός και αγαπητικός. Είναι η ανησυχία μας μήπως λυπήσουμε με τα έργα ή τα λόγια ή τους λογισμούς τον Πανάγαθο Θεό, τον Πατέρα μας. Ένας φόβος που νιώθουν όλα τα φιλόστοργα παιδιά για το γονιό τους και ταυτίζεται με το βαθύ σεβασμό, την ευλάβεια και την αφοσίωση. Ο φόβος του Θεού τρέφεται και μεγαλώνει στην ψυχή μας όταν έχουμε στο νου μας και μελετάμε ακατάπαυστα το άπειρο ύψος της μεγαλοσύνης του Θεού, το ανεξιχνίαστο βάθος των κρυμάτων Του, την ανέκφραστη δικαιοσύνη Του και το πλήθος των δικών μας αμαρτημάτων, των αστοχιών μας δηλαδή. Οι τέσσερις τούτοι λογισμοί που πρέπει να μπουν βαθιά μέσα στην καρδιά μας είναι φύλακες της αγάπης και του φόβου του Θεού, καθώς διώχνουν μακριά την αμαρτία. Τρίτον, μετά την αγάπη και το φόβο έρχεται φυσιολογικά το θάρρος απέναντι στο Θεό. Θάρρος που δεν το χαρακτηρίζουν η προπαίτεια και η ανευλάβεια, αλλά η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση. Ο γιος ενός πλούσιου και ισχυρού πατέρα, σε όλες τις θλίψεις και τις ανάγκες που προστρέχει σε αυτόν, βέβαιος ότι δεν θα του λείψει ποτέ η πατρική βοήθεια και συμπαράσταση, και κάθε φιλόθεη ψυχή, ξέροντας πως έχει πατέρα παντοδύναμο και πλούσιος έλεος, δεν απελπίσεται ποτέ στους κινδύνους και στα λυπηρά του βίου, αλλά στρέφεται σε εκείνον με θάρρος, με ελπίδα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αν είναι για το καλό της, θα τη βγάλει ο Πανάγαθος Θεός από κάθε δύσκολη περιπέτεια. Τέταρτον, τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος για τη δόξα του Θεού, δηλαδή ο πόθος και η έννοια και ο αγώνας σου
για να δοξάζεται με κάθε τρόπο το Πανάγιο όνομά Του, να γίνεται το θέλημά Του και στη γη όπως και στον ουρανό. Πέμπτη αρετή είναι η ευθύτητα της καρδιάς, δηλαδή η καθαρότητα της συνειδήσεως, το ανυπόκριτο και ανυστερόβουλο των προθέσεων. Με όλα μας τα έργα, τα λόγια και τα διανοήματα να μην επιδιώκουμε άμεσα ή έμεσα, συνολικά ή μερικά, κανένα δικό μας όφελος ή κέρδος. Πολλοί άνθρωποι κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, δεν είναι όμως μήτε τα κίνητρά τους, ο ένθιος ζήλος και η αγάπη στον Χριστό, μήτε στόχοι τους η υπακοή σε Αυτόν και η δόξα Του. Από καινοδοξία και ανθρωποαρέσκεια κινούνται και τον έπαινο των ανθρώπων επιζητούν. Γι' αυτό τα έργα της αγάπης, της εντός εισαγωγικών αγάπης τους, δεν έχουν καμιά απολύτως αξία ενώπιν του Θεού και παραμένουν ανώφελα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος, «Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτα». Έκτη αρετή που μας συνδέει με το Θεό είναι η προσευχή. Έβδομη αρετή είναι η ευγνωμοσύνη που γεννέται από την επίγνωση, τη βαθιά επίγνωση των αναρρύθμιτων ευεργεσιών και δωρεών του Θεού. Εκείνος μας έπλασε κατ' εικόνα Του, μας έδωσε τη ζωή, μας πρίκησε με τόσο θαυμαστή ποικιλία οργάνων και αισθήσεων. Και τώρα πάλι η πρόνοιά Του μας κυβερνάει, τα κτίσματά Του μας υπηρετούν, τα ζώα και οι καρποί Του μας τρέφουν, το στερέωμά Του μας καλύπτει, οι άγγελοί Του μας φυλάνε, η σοφία Του μας νουθετεί, η μακροθυμία Του μας υπομένει. Σε εκείνο χρωστάμε τα πάντα και για όλα αυτά προτρέπει εύλογα ο σοφός Ιράχ. Δόξασε Αυτόν που σε έπλασε και σε γέμισε με τα πολλά Του αγαθά, λέγοντας μαζί με τον ευγνώμονα Δαβίδ, δόξαζε ψυχή μου τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες Του τις ευεργεσίες. Τελευταία αρετή, αγαπητοί ακροατές, είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού, που αποτελεί την τελείωση, τη συμπίκνωση και τη σφραγίδα όλων των άλλων αρετών. Και τούτο επειδή για να ταυτίσει κανείς απόλυτα το θέλημά του με το θείο θέλημα, πρέπει να έχει ολότελα νεκρωθεί για την αμαρτία, για τον κόσμο, τη σάρκα και το διάβολο. Τρεις, αγαπητοί ακροατές, είναι οι βαθμοί της υπακοής. Ο πρώτος βαθμός είναι η υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού με τόση ακρίβεια και τόσο ζήλο, ώστε να προτιμάς όλα του κόσμου τα κολαστήρια παρά τη διάπραξη μιας αμαρτίας και μάλιστα θανάσιμης. Ο δεύτερος βαθμός είναι η ταύτιση με το θέλημα του Κυρίου. Η ευχαριστία Του τόσο στα καλά όσο και στα λυπηρά γεγονότα. Η δοξολογία Του στην υγεία και στην αρρώστια, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στη χαρά και στη λύπη, στην τιμή και στην ατιμία, στη ζωή και στο θάνατο. Η υπομονή στις θλίψεις της Θείας Παιδαγωγίας έχει και αυτή τρεις βαθμίδες. Το να υπομένεις τις θλίψεις καρτερικά, ας πάρουμε το παράδειγμα του Ιώβ, όχι μόνο να τις υπομένεις αλλά και να τις επιθυμείς για την αγάπη του Χριστού, όπως οι Άγιοι που καθημερινά αναφέρουμε τους βίους τους. Να χαίρεσαι για αυτές όπως οι Απόστολοι. Οι δύο τελευταίες βαθμίδες υπομονής, δηλαδή των μαρτύρων και των Αποστόλων, είναι οι υψηλότερες. Λίγοι φτάνουν σε αυτές. Όλοι όμως πρέπει να έχουμε υπομονή Ιώβ, γιατί χωρίς αυτήν την υπομονή δεν σωζόμαστε. Ο τρίτος και τελευταίος βαθμός της υπακοής, αγαπητοί μου, είναι εκείνος που καθορίζεται από τον Απόστολο Παύλο στο γνωστό χωρίο της επιστολής του προς τους Εβραίους. Να τι μας λέει ο Απόστολος. Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Πρόκειται δηλαδή για την υπακοή στους πνευματικούς μας οδηγούς, στους ποιμένες της Εκκλησίας, στον Επίσκοπο της τοπικής μας Εκκλησίας, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε επιτρόπους του στη γη και οικονόμους των θείων μυστηρίων Του, λέγοντάς τους τον φοβερό λόγο. Εκείνος που υπακούει εσάς, υπακούει εμένα. Και εκείνος που θα παρακούει εσάς, παρακούει εμένα. Και αυτή η υπακοή, ας επιτρέψτε μου να πω ότι έχει πάλι τρεις βαθμίδες. Το να υπακούς και να εκτελείς κάποια εντολή, εξωτερικά μόνο, χωρίς να τη δέχονται η θέληση και ο λογισμός σου. Να υπακούς με τη θέλησή σου. Και η τρίτη, να υπακούς και με τη θέληση και με το λογισμό. Η τελευταία βαθμίδα της υπακοής χαρακτηρίζεται από πολλή ταπείνωση και διάκριση,
και επιτρέψτε μου να τη χαρακτηρίσω αγγελική. Όλα αυτά οδηγούν στις θεολογικές απόψεις του Αγίου Νικολάου του Βελιμίροβιτς για την καρδιά του ανθρώπου, όταν αυτή έπειτα από κάθε της χτύπο θα πρέπει να έχει ως βασικό άξονα το πρόσωπο του Θεού. Τι μας λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς? Στην καρδιά, αδελφέ μου, στην καρδιά είναι η θέληση, στην καρδιά είναι η αγάπη, στην καρδιά είναι η κατανόηση. Είναι το πρόσωπο της Παναγίας και Θείας Τριάδος. Η καρδιά είναι ο οίκος του Πατρός, το ιερό του Υιού και το εργαστήριο του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός θέλει την καρδιά. Υιέ μου, δώσ' μη συν καρδίαν. Ας αναποδογυρίσουν τα βουνά. Ας στεγνώσουν οι θάλασσες. Ας εγκαταλείψουν οι φίλοι σου. Ας χαθεί ο πλούτος σου. Ας φαγωθεί το σώμα σου από σκουλίκια. Ας σε περιλούσε ο κόσμος με όλες τις κοροϊδίες και τους χλεβασμούς που έχει. Μη φοβάσαι. Μόνο φύλαξε την καρδιά σου. Φύλαξε και ένωσε την με τον Κύριο και δώσε την στον Κύριο. Από την καρδιά προέρχεται η ζωή. Από τότε που η ζωή στην καρδιά θα προέλθει, αν η πνοή του Κυρίου είναι η πηγή της ζωής, ο Θεός δεν κατοικεί σε αυτήν όμως. Κατοικεί, δεν κατοικεί σε αυτήν. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Αυτοί είναι οι λόγοι του Χριστού, οι οποίοι γεμίζουν το θησαυρό της καρδιάς σου με τα πλούτη. Τι είναι όμως αυτός ο αγαθός άνθρωπος? Είναι ο αγαθός θησαυρός της καρδιάς. Και τι είναι ο πονηρός εντός εισαγωγικών άνθρωπος? Είναι ο πονηρός θησαυρός της καρδιάς. Ω αδελφέ μου, ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο, όταν το παρακαλείς, μπορεί να χωρέσει στην καρδιά του ανθρώπου. Όχι μόνο μπορεί, αλλά και θέλει. Περιμένει μόνο εσένα, περιμένει να προετοιμάσεις την καρδιά σου γι' αυτό. Όπως ο όφης προστατεύει την κεφαλή του, έτσι και εσύ, Υιέ, φύλαξε την καρδιά σου. Πάνω απ' όλα που φυλάσσονται, Υιέ, φύλαξε την καρδιά σου. Διότι στην καρδιά εισέρχεται ζωή και από αυτήν εξέρχεται η ζωή. Ζωή που προέρχεται από το ζώντα Θεό. Ω ζωοδότα Κύριε, βοήθησέ μας να φυλάξουμε τις καρδιές μας για Σένα τον Κύριο. Συ πρέπει δόξα και ευχαριστία στους αιώνας. Αμήν. Ένα μικρό διάλειμμα αγαπητοί ακροατές και σε λίγο και πάλι κοντά σας συντροφιά με τους Αγίους.
Και πάλι μαζί σας, συντροφιά με τους Αγίους. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου μαζί με την χάρη του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού που η Εκκλησία μας τιμά τη σύλληψή του από τους Αγίους γονείς του. Θέμα της συντροφιάς μας για σήμερα και μήνυμά μας ο πνευματικός αγώνας του κάθε χριστιανού ώστε να πετύχει την ουσιαστική του σχέση με το Θεό. Αναφερθήκαμε αγαπητοί μου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας σήμερα για τα βασικά που απαιτούνται για να δημιουργηθεί η σχέση με το Θεό. Σε αυτό το μέρος θα μελετήσουμε τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Οι λογισμοί και οι πλάνοι πάντοτε οδηγούν τον άνθρωπο σε πνευματική απελπισία. Ο λόγος του σύγχρονου οσίου της Εκκλησίας μας, οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, θα μας διαφωτίσει. Ας τον ακούσουμε. Μας λέει ο Άγιος Σιλουανός: «Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει, είσαι Άγιος, και ο άλλος, δεν πρόκειται να σωθείς». Και οι δύο αυτοί λογισμοί προέρχονται από το διάβολο και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ όμως να σκέφτεσαι, εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα συγχωρέσει και σε μένα τις αμαρτίες μου. Πίστευε έτσι και θα γίνει σύμφωνα με την πίστη σου, θα σε συγχωρέσει ο Κύριος. Μη βασίζεσαι όμως στους προσωπικούς σου αγώνες, έστω και αν είσαι μεγάλος ασκητής. Ένας ασκητής μου έλεγε, «Βεβαίως θα ελεηθώ γιατί κάνω τόσες μετάνοιες την ημέρα». Όταν όμως ήρθε ο θάνατος, διέριξε τα ημάτια του. Όχι λοιπόν για τις ασκήσεις μας, αλλά δωρεάν κατά τη χάρη του ελεεί ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη, να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη. Τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά.
Ο Κύριος τους αγαπά όλους και εμείς οφείλουμε να τον μιμούμαστε και να αγαπούμε τους πάντες. Και αν δεν μπορούμε, τότε πρέπει να τον παρακαλούμε. Και ο Χριστός δεν θα αρνηθεί, αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη του. Όταν ήμουν αρχάριος, μας αναφέρει ο Όσιος Σιλουανός, γνώρισα την αγάπη του Θεού που είναι απερίγραπτη. Η ψυχή αισθάνεται συν Θεό και εν Θεό και το πνεύμα χαίρεται για τον Κύριο έστω και αν το σώμα αποκάμνει από την αγαθότητα του Θεού. Μπορεί όμως να χάσεις αυτήν την χάρη με έναν κακό λογισμό. Με τον κακό λογισμό εισέρχεται μέσα μας μία εχθρική δύναμη και τότε σκοτίζεται η ψυχή και τη βασανίζουν κακές σκέψεις. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται την απώλειά του και καταλαβαίνει ότι ο ίδιος χωρίς τη χάρη του Θεού είναι μόνο γη και σποδός. Είναι ένα μηδέν. Η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο μαθαίνει από τη μακροχρόνια πείρα της ότι αν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές, τότε αισθάνεται έστω και λίγο τη χάρη μέσα του και έχει παρησία στην προσευχή. Αν όμως αμαρτήσει με κάποιον λογισμό και δεν μετανοήσει, τότε κρύβεται η χάρη και η ψυχή θρηνεί και οδύρεται ενώπιον του Θεού. Έτσι η ψυχή διέρχεται όλη της τη ζωή στον αγώνα με τους λογισμούς. Εσύ όμως μη μένεις στην ακηδεία εξαιτίας του αγώνα, γιατί ο Κύριος αγαπά τον ανδρείο αγωνιστή. Πονηροί λογισμοί καταπονούν την υπερήφανη ψυχή και αν δεν ταπεινωθεί δεν θα βρει ανάπαυση από αυτούς. Όταν αμαρτωλοί λογισμοί σε πολιορκούν, φώναζε προς το Θεό σαν τον Αδάμ: «Κύριε ποιητή μου και πλάστη μου, βλέπεις ότι η ψυχή μου τυραννέται από τους λογισμούς, ελέησέ με». Και όταν στέκεσαι ενώπιον του Δεσπότου, να θυμάσαι πάντα ότι αυτός θα εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου, αν είναι ωφέλιμα για σένα. Ήρθαν σύννεφα, κρύφτηκε ο ήλιος και σκοτίνεσαι. Έτσι για ένα λογισμό η υπερηφάνεια στερείται η ψυχή τη χάρη και την καλύπτει το σκοτάδι. Αλλά και πάλι με έναν ταπεινό λογισμό επανέρχεται η χάρη. Αυτό συμπληρώνει όσο Σιλοανός το γνώρισα εκ πείρας. Να ξέρεις ότι αν ο λογισμός σου συνηθίζει να παρατηρεί ανθρώπους πως ζει ο ένας ή ο άλλος, αυτό είναι ένδειξη υπερηφάνειας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις. Μόλις η ψυχή αποκτήσει έπαρση έναντι του αδελφού, αμέσως ακολουθεί κάποιος λογισμός, όχι ευάρεστος στο Θεό, και αυτό για να ταπεινωθεί η ψυχή. Αν όμως δεν ταπεινωθεί, τότε έρχεται ένας μικρός πειρασμός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, αρχίζει ο πόλεμος της σάρκας. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, τότε πέφτει πάλι σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Και αν πάλι όμως δεν ταπεινωθεί, θα έρθει μεγαλύτερη αμαρτία. Και έτσι θα μαρτάνει ωσότου ταπεινωθεί. Μόλις όμως ταπεινωθεί, αμέσως θα δώσει ο ελεήμων Κύριος στην ψυχή ειρήνη και κατάνοιξη. Και τότε θα πέσουν και θα περάσουν όλοι οι εχθρικοί λογισμοί. Βλέποντας ο Κύριος ότι η ψυχή δεν είναι στερεωμένη στην ταπείνωση, απομακρύνει τη χάρη. Αλλά εσύ μη φοβάσαι, άνθρωπε. Η χάρη είναι μέσα σου, αλλά κρυμμένη. Μάθε να σταματάς αμέσως τους λογισμούς. Αν όμως ξεχάσεις και δεν τους διώξεις αμέσως, τότε πρόσφερε μετάνοια. Κοπίασε σε αυτό για να αποκτήσεις τη συνήθεια. Η ψυχή αποκτά συνήθεια αν τη διδάξεις και ενεργεί έτσι σε όλη τη ζωή. Ο αγαθός άνθρωπος έχει αγαθούς λογισμούς και ο πονηρός πονηρούς. Όλοι όμως οφειλούν να μάθουν τον πόλεμο με τους λογισμούς και να μάθουν να μετατρέπουν τους κακούς λογισμούς σε αγαθούς. Αυτό είναι σημάδι πεπειραμένης ψυχής. Ρωτάς πώς γίνεται αυτό? Να, όπως ο ζωντανός ο άνθρωπος αισθάνεται πότε κρεώνει και πότε ζεσταίνεται, το ίδιο και όποιος γνωρίσει εκ πείρας το Άγιο Πνεύμα ακούει πότε υπάρχει στην ψυχή του η χάρη και πότε έρχονται τα πονηρά πνεύματα. Ο Κύριος δίνει στην ψυχή τη σύνεση να αναγνωρίζει την έλευσή του και να αγαπά όταν κάνει το θέλημά του. Οι εχθροί εύκολα εξαπατούν εκείνον που δεν έχει την πείρα αυτή. Οι εχθροί έπεσαν από υπερηφάνεια και μας παρασύρουν στην ίδια πτώση, υποβάλλοντας λογισμούς επαίνου. Και αν η ψυχή δεχθεί τον έπαινο, τότε η χάρη φεύγει, εφόσον δεν ταπεινώνεται η ψυχή. Και έτσι σε όλη του τη ζωή ο άνθρωπος θα ματιδητεύει στην ταπείνωση του Χριστού. Αν δεν το μάθει αυτό, η ψυχή δεν θα γνωρίσει ανάπαυση από τους λογισμούς και δεν θα μπορέσει να προσευχηθεί με καθαρό νου. Αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια,
έχεις ακόμα ανησυχίες. Από πού όμως θα μπορούσαν να προέρχονται? Όλα τα εξωτερικά πάνε καλά. Όλα τα εσωτερικά τα έχεις επανεξετάσει και τακτοποιήσει. Την απόφασή σου την έχεις πάρει. Από πού λοιπόν προέρχονται αυτές οι ανησυχίες? Όλες είναι από τον εχθρό. Όλες. Από πουθενά άλλου. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει? Μήπως σκέφτεσαι να φτιάξεις τη ζωή σου? Μήπως προσπαθείς με τις δικές σου ικανότητες και προσπάθειες? Αν πραγματικά αυτό σκέφτεσαι, σε συμβουλεύω, συνεχίζει όσος Σιλουανός, να αλλάξεις αμέσως γνώμη. Αλλιώς δεν θα απαλλαγείς από τη σύγχυση και την ταραχή. Ζητώ από τον Κύριο να με λυτρώσει από την κατάθλιψη που θεωρείς αφόρητη, αλλά μόνο αν αυτό είναι σύμφωνο με το Άγιο θέλημά Του και απαραίτητο για τη σωτηρία. Θα σε λυτρώσει, δίχως άλλο, στην ώρα που πρέπει, όχι πιο μπροστά. Οπλίσω όπως τόσες φορές σου έχω πει, λέει ο Όσιος Σιλουανός, με θάρρος και μην ακούς τον εχθρό. Καμιά προσοχή μη δίνει στους ψιθυρισμούς του. Και επιπλέον θύμωσε. Θυμώνοντας εναντίον του είναι σαν να τον χτυπάς κατάστηθα. Αμέσως γίνεται καπνός. Καταλήγει ο Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας. Μη Σεπτεμβρίου σήμερα και συντροφιά με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο που η Εκκλησία μας εορτάζει τη σύλληψή του. Προσπαθούμε αγαπητοί ακροατές να ομιλούμε για τον πνευματικό αγώνα και τις δυσκολίες του. Ένα θέμα το οποίο καταλαμβάνει αμέσως κεντρική θέση και συζήτηση όταν συζητούμε για τον προφήτη και βαπτιστή. Αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος σήμερα διακατέχεται από φόβο, ο οποίος του αφαιρεί τη δυνατότητα να τολμάει μέσα στην αγωνία της ζωής. Ο φόβος αυτός όμως δεν είναι ανεξήγητος. Έχει την προέλευσή του από τον μαρτυρικό χώρο της καρδιάς που βρίσκεται εχμάλωτη σε ποικίλες αδυναμίες και σφαδάζει από τον πόνο της αδιάκοπης αστοχίας της. Υπολειτουργεί ή παραμένει σε διαθυσιμότητα σαν βασικό λειτουργικό κέντρο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται ο άνθρωπος από την ιερή ανησυχία του καθαρού πνευματικού αγώνα που διασφαλίζει την εσωτερική ενότητα του ανθρώπου και τον προστατεύει από τον κίνδυνο
της εχμαλωσίας για να οδηγηθεί στον εξευτελισμό, το διασυρμό και το πιο φρικτό, τον θάνατο. Ταυτόχρονα όμως χάνει κάθε αντιστασιακή πνοή, βυθίζεται στην απόγνωση, κινείται άτονα. Δεν αισθάνεται πια την ανάγκη να αγωνιστεί και επιβιώνει μέσα στο ασυντόνιστο, συνεχές και βασανιστικό μαρτύριο των υποχωρήσεων. Άτολμος και αδύναμος ο άνθρωπος του καιρού μας. Σύρεται μέσα στη ζούγκλα της κοινωνίας και παραδίδεται στα διαλυτικά της χέρια. Η επικαιρότητα μας επισημαίνει με τρόμο και αγωνία αυτή την κατηφορική πορεία. Δίχως όμως να είναι σε θέση να ανοίξει το μέσα ελπίδος και να επισημάνει την καρδιά και τη γενέθλια γη όλης αυτής της τραγωδίας. Αγαπητοί μου, το ανθρώπινο σώμα ημορραγεί και η θεραπευτική μέθοδος περιμένει έξω και μακριά από το παιχνίδι της ζωής του ανθρώπου. Έτσι ένα μεγάλο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού της εποχής μας σκύβει ταπεινωτικά το κεφάλι. Δεν αντιστέκεται στο σκληρό ροκάνισμα της φθοράς και δεν μπορεί να αντιληφθεί έστω την δύναμη εκείνη η οποία είναι ικανή να τον ανασύρει από τον κίνδυνο της αποδυναμώσεως και γι' αυτό παγιδεύεται στην ασίγαστη δίνη μιας ανελαίτης υποτιμήσεως. Αυτό βέβαια που αποτελεί τη γενέθλια γη ενός φρικαλαίου υπαρξιακού ναυαγίου συμβαίνει στον άνθρωπο ο οποίος κινείται, υπάρχει και ζει πέρα και μακριά από τα σύνορα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο οποίος συνήθως βηματίζει στον μιχλώδη και ταραγμένο κόσμο της πολύφερνης και πολυμόχωρης φθοράς. Ο οποίος θεωρεί την ελευθερία ότι αχρηστεύει και εχμαλωτίζει το ανθρώπινο πρόσωπο. Ό,τι βυθίζει στην απόγνωση την ταλαιμωρημένη ανθρώπινη ψυχή, ό,τι τα νεύρα αντοχής του και τον σπρώχνει στον παραλογισμό και τη διάλυση. Γιατί η Εκκλησία μας διαθέτει και τη βούληση και την δύναμη να διασώσει τον άνθρωπο από τον έσχατο κίνδυνο της ατολμίας που τόσα δεινά επεργάζεται. Ενώ ταυτόχρονα με σύστημα και διάκριση που στηρίζονται στην αγάπη και την ελευθερία του ανθρώπου, μας προσφέρει τον ίδιο το Σταυρό του Κυρίου. Το αίτη των τρόπεων, προκειμένου να εξοπλίσει τον ταλαιπωρημένο και να εφοδιάσει με αγωνιστικό φρόνημα και άκαμπτη δύναμη παρησίας, ευπρεπή τόλμη και αποφασιστικότητα μέσα στην επίγεια διαδρομή του. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι στον πνευματικό μας αγώνα ο Σταυρός και οι αρετές είναι κάτι πολύ δεμένα μεταξύ τους. Είναι η μεγαλύτερη και η πιο τίμια πρόκληση ζωής την οποία δέχεται ο άνθρωπος, αφού ο Σταυρός αισθητοποιεί και φανερώνει τη συντριβή των αδιεξόδων, τον πόνο της αγωνίας, το αιμάτωμα του αγώνα, την δόξα της αγάπης και το μεγαλείο της ελευθερίας. Όλα αυτά είναι μοναδικές δυνάμεις με τις οποίες εξοπλισμένος ο άνθρωπος αποκτά την δύναμη της ζώσουσας παρησίας, αλλά και την αμάραντη ευλογία της νίκης. Ένας πατέρας της Δύσεως, ο Ιερός Αυγουστίνος, μας λέει «Γνωρίζω τρεις σταυρούς. Ένα σταυρό που σώζει είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ένα σταυρό δια του οποίου σώζεται ο άνθρωπος είναι ο Σταυρός του Καλού Ληστού, του εκδεξιών του Χριστού Σταυροθέντος. Γνωρίζω και ένα τρίτο σταυρό που σε κάνει να χάνεσαι για την αιωνιότητα. Είναι ο Σταυρός του εξαριστερών του Χριστού Σταυροθέντος Ληστού». Οι τύποι αυτών των ανθρώπων, των δύο ληστών, αντιπροσωπεύουν όλη την ανθρωπότητα και σήμερα. Ο Σταυρός του Ληστού του εκδεξιών παίρνει μέσα του, παίρνει επάνω του, το Σταυρό του Χριστού και σώζεται. Ο Σταυρός του αριστερού ληστού αντιπροσωπεύει την μερίδα εκείνη των ανθρώπων που δεν δέχονται το Σταυρό του Χριστού και εξαφανίζονται. Γενικά όμως τον Σταυρό δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε κατ' ουδένα τρόπον. Η θέα και η δόξα του Σταυρού που η Εκκλησία μας εόρτασε την ύψωσή του πριν λίγες ημέρες δεν περιχαρακώνει τον άνθρωπο σε κυκλώματα φθοράς μέσα από εξαρτήσεις λογικής, αστοχίας, ηθικής αποδυναμώσεως και πνευματικής καχεξίας, αγαπητοί ακροατές. Ο Σταυρός είναι το μεγάλο όπλο του Θεανθρώπου με το οποίο το προσέφερε σε μας για να γίνει και να παραμένει στους αιώνες το στήριγμα, η δύναμη και ο οπλισμός στη ζωή μας. Να παραμείνει ο ίδιος κοντά μας μέσα από τη δόξα των παθημάτων του και την ευλογία του Σταυρού του. Πολύ όμορφα μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. «Χριστός εινασταυρώμαι, ζώτη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντος με
και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Έστειλε την ελευθερία του σαν πρίκα ελπίδος, για να γίνει ζυμάρι που θα ελευθερώνει όλους μας από το ασυγκράτητο βιασμό της ανομίας που τόσο έντεχνα προσφέρει η αμαρτία, η αστοχία. Παρέδωσε εμάτινη την αγάπη του για να γίνει ο μυστικός και ζωηφόρος σύνδεσμος μεταξύ του Παναγίου Θεού και του αποστάτη ανθρώπου και αδιάκοπα η παρουσία του να τεχνουργεί την μετάνοια μέσα από σκληρά ίσως και επίμονα όμως πνευματικά παλέσματα. Αγαπητοί ακροατές, μακριά από τη χάρη του Σταυρού, του πνευματικού αγώνα, μακριά από τους Αγίους, από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά, ο άνθρωπος βυθίζεται στην αγωνία που πληγώνει στο πένθος, που διαλύει στην πνευματική αστοχία, που ραγίζει τα νεύρα της αντοχής του, στην ηθική παραμόρφωση που αχρηστεύει την ποιοτική του ταυτότητα. Δεν αντέχει να αγωνίζεται. Δεν επιθυμεί να ελπίζει. Υποδουλώνεται σε κάθε δύναμη φθοράς, σε κάθε κρίση, οποιαδήποτε κρίση κι αν είναι αυτή. Δεν ανέχεται την αγάπη, ούτε δέχεται να αγαπά. Επιβιώνει συμβιβαστικά και ένοχα. Αντίθετα όμως, εκείνος που βιώνει το μαρτύριο και τη μαρτυρία του Σταυρού σαν δύναμη αγάπης, δέχεται την άφθαρτη χάρη του εσταυρωμένου Ναζωραίου και Βασιλέως της Δόξης. Αποδέχεται την ύψιστη δωρεά της αγάπης του Θεού σαν κίνητρο αληθινής ζωής που ελευθερώνει και σώζει τον οδυπόρο άνθρωπο. Ο Σταυρός, υπογραμμίζει ο Μητροπολίτης Μόσχας Φιλάρετος, είναι η αγάπη του Πατρός που θυσιάζει τον Υιό, η αγάπη του Χριστού που δέχεται να θυσιαστεί και η αγάπη του Αγίου Πνεύματος που θριαμβεύει δια της αητή του δυνάμεως της θυσίας. Αυτή η αγάπη, αγαπητοί ακροατές, δεν διασπά το ανθρώπινο πρόσωπο, ούτε αχρηστεύει την αντοχή της ψυχής. Δεν είναι λόγος ανοφελής αγωνίας του ανθρώπου, που συντρίβει σε ογκόληθους ποικίλων αδυναμιών, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει την απαραίτητη διορθωτική αλλαγή στην ψυχή και το φρόνημα. Ο άνθρωπος που κινείται στην τροχιά αυτής της ένθεης ζωής γίνεται φίλος του Θεού και αποκτά την ευλογημένη παρησία να απευθύνεται με απλότητα και σεβασμό στη Θεία Αγάπη, ζητώντας του τη θαυμαστή παρέμβαση που θα οδηγήσει στη σωτηρία. Εύστοχα θα μας διδάξει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όταν δηλαδή δια της πρακτικής αρετής φτάσουμε στη θεωρία και καλλιεργούμε και καθαρίζουμε τον μέσα μας άνθρωπο, αναζητώντας τον μέσα μας κρυμμένο θείο θησαυρό και εξετάζοντας την μέσα μας ευρισκομένη Βασιλεία του Θεού, τότε εμείς σταυρωνόμαστε για τον κόσμο και τα πάθη. Διότι δια της μελέτης αυτής δημιουργείται στην καρδιά μας μία θέρμη που καταπνίγει τους πονηρούς λογισμούς, φέρει στην ψυχή μας πνευματική ειρήνη και παράκληση και παρέχει στο σώμα τον αγιασμό. Αλλά και ο Άγιος Ισαάκ τονίζει: «Η πράξη του Σταυρού είναι η διπλή. Η μεν μία συνίσταται στην υπομονή στις σωματικές θλίψεις και ονομάζεται πράξης, η δια άλλη συνιστάται στη λεπτή εργασία του νου και στην αδολεσχία του Θεού και στην αδιάλειπτη προσευχή και ονομάζεται θεωρία». Ο Σταυρός μας τρομάζει. Ο πνευματικός αγώνας μας τρομάζει. Τα παραδείγματα των Αγίων τα θεωρούμε μακρινά και παράτολμα κατορθώματα. Αυτό είναι φυσικό. Γιατί μας διάλυσε η άνεση. Ο πόνος για μας είναι κάτι το τρομακτικό. Όμως δεν είναι ο πόνος φοβερός. Η άνεση είναι φοβερή. Αυτή έπρεπε να μας τρομάζει. Και πράγματι, όλες οι σύγχρονες κακίες, αγαπητοί ακροατές, έχουν πηγή τους την άνεση στη ζωή. Ο πόνος, τα πάθη, ο Σταυρός, είπε ο Χριστός, είναι κάτι καλό, είναι αγαθό και έτσι το φορτίο του γίνεται ελαφρύ. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πνευματικής ζωής είναι η τόλμη, η αποφασιστικότητα, η παρησία. Με τη δύναμή τους ο άνθρωπος δεν υποτάσσεται στη βεβήλωση της θωράς, δεν εχμαλωτίζεται σε περίεργες διαλυτικές δυνάμεις. Ανάγκη είναι σε αυτή την περίεργη εποχή, την εποχή της κρίσης, την εποχή της ανεργίας, την εποχή της ασωτείας, όπου ο άνθρωπος και η ζωή δοκιμάζονται εφιαλτικά, να πλησιάσουμε το πρόσωπο του Χριστού, το Σταυρό του τον Τίμιο, τα πρόσωπα των Αγίων,
του μεγάλου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, για να γνωρίσουμε την αληθινή όψη της ζωής. Να γίνει μέσα μας η σύλληψη της πραγματικής πνευματικής ζωής, ώστε να μπορέσουμε να χαρούμε την μετέπειτα γέννησή μας. Να μας στηρίξει παντοδύναμη χάρη Του, να μας εμπλουτίσει η ζωπιός δύναμης των Αγίων Μυστηρίων. Να μας εξαγιάσει η άφθαρτη Του δόξα. Να μας φωτίσει το ανέσπερο φως του μαρτυρίου. Να μας εξοπλίσει αντιστασιακά ο εσταυρωμένος και αναστημένος Θεός μας με τις πρεσβείες και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη σύλληψή Του. Με αυτές τις σκέψεις, μία ακόμη συντροφιά με τους Αγίους έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Οικολύπτη μας που φροντίζει για την επικοινωνία την καθημερινή και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ως αύριο να είστε όλοι καλά και ο Άγιος Προφήτης και Βαπτιστής Ιωάννης, ο πρόδρομος, ο άγρυπνος φύλακας και αρρωγός στον πνευματικό μας αγώνα να είναι καθημερινά παρόν στη ζωή και στα έργα μας. Χαίρετε. Συντροφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία.